Κορίτσι μου, όμορφο, καλώς όρισες, καλημέρα. Να είστε καλά, καλώς με βρήκατε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πώς είσαι, πώς νιώθεις τώρα που βλέπεις την αποχώρησή σου, παίρνεις μια γεύση από το παιχνίδι, πώς αισθάνεσαι? Η αλήθεια είναι ότι με το που είδα τη στιγμή της αποχώρησής μου, λέω, όχ, η καρδιά μου εκείνη την ώρα δεν ξέρω αν ακουγόταν τόσο έντονα στους χολύπτες όσο το βίωνα. Δεν ήθελες με τίποτα να αποχωρήσει. Να σας πω, εν μέρη, αν κυλούσε το παιχνίδι 9, 7, 5 και ούτω καθεξής, έλεγα ότι ήθελα να φύγω. Έλεγα ότι γιατί με κρατάει το κοινό τόσο πολύ τελικά, να έφευγα, για την ψυχική μου υγεία προπάντων. Αλλά επειδή μας είχαν ανακοινώσει ότι είναι μη τελικός, μου γύρισε στο μυαλό μου και έλεγα, όπα. Ένα σκελί έμεινε. Αυτό, τότε γιατί να μην μείνω άλλες 2 εβδομάδες, είναι μόνο 2 εβδομάδες. Η ιεροσιλία, έκανα το λογοπαίγνιό μου. Το έχεις ξαναπεί αυτό, πολύ πετυχημένο. Ναι. Γιατί την ψυχική σου υγεία, γιατί γινόταν δηλαδή. Γιατί εξ αρχής, από το ξενοδοχείο, το περιστατικό που είχα αναφέρει με το στυλιστικό κομμάτι, ένιωθα μια αδικία από τότε με τα ρούχα, οπότε κατευθείαν ένιωθα ότι είχα στοχοποιηθεί. Α, η γκρινιάρα. Από τα κορίτσια, ναι, στα υπόλοιπα. Από την κριτική επιτροπή. Από όλους, φανταζόμουν. Εσύ τώρα αισθάνεσαι ότι το είχες κάνει λίγο πιο μεγάλο στο μυαλό σου από ότι πραγματικά είναι? Τελικά ναι. Γιατί κάθε φορά που ξέσπαγα και με βοηθούσε η παραγωγή, να τα λέμε όλα, αγαπημένη παραγωγή, συνειδητοποιούσα ότι άλλα είναι τα πραγματικά προβλήματα της ζωής, που κι εγώ ίδια τα έχω και τα αντιμετωπίζω μετά το θάνατο του μπαμπά μου κτλ. Για τον νεαρό της ηλικίας μου. Οπότε εκεί με το ξέσπασμά μου έλεγα, Λία, συγκεντρώσου, έχεις βιώσει πολύ πιο σοβαρά πράγματα, θα τα αντιμετωπίσεις και όταν βγεις. Οπότε τι είναι αυτά εδώ μέσα, γιατί σε σκάς. Καταλαβαίνουμε όμως ότι όταν είσαι σε μία συνθήκη και είναι και ο εγκλεισμός είναι εκεί πίσω, όλα γίνονται, λίγο μεγεθύνονται. Θέλω να μου πεις λίγο για τη σχέση με την Όλγα. Ήταν μία σχέση που πέρασε από πολλά κύματα. Γνωρίζουμε ότι φεύγοντας σου έδωσε ένα χαρτάκι. Ναι. Τι έγραφε μέσα αυτό το χαρτάκι? Το αντίθετο, εγώ της έδωσα χαρτάκι. Εσύ της έδωσε χαρτάκι? Ναι. Με το που άκουσα τα λόγια της, που φανέρωσε ότι καιρό το είχε αποφασίσει και δεν είχε να κάνει με μένα. Να αποχωρήσει. Ναι. Και ότι δεν είχε επαναπαυτεί, δεν το είχε συνηθίσει, αλλά ανταυτού της έβγαινε πολύ πιο σοβαρά και εκείνης, σε μεγαλύτερο, σε υπερβολικό, υπερθετικό βαθμό. Εκεί ταυτίστηκα μαζί της. Και έλεγα, κοίταξε να δεις, βιώνω το ίδιο πράγμα, που δεν το δείχνω. Το δείχνω μόνο με ένα ξέσπασμα τη βδομάδα. Οπότε αν το ήξερα και δεν έβλεπα ότι το είχε συνηθίσει, γιατί εγώ προσωπικά, επειδή δεν ήμουν τόσο κοντά της και δεν μου τα μοιραζόταν αυτά της τα συναισθήματα, έλεγα ότι κοίταξε να δεις, αν τα ήξερα, ίσως και να... Την έβλεπες διαφορετικά και να ήταν τα πράγματα την άφηνα, διαφορετικά. Ακριβώς, να την άφηνα, ό,τι και αν έλεγε, να μην το έπαιρνα τόσο σοβαρά, να έλεγα ότι, εντάξει, ξεσπάει. Έχει καλή ψυχή, όμως είναι καλή καρδιά, θα δίνεις λίγο περισσότερο τόπο στην οργή. Ακριβώς. Εσύ τώρα τι θα κάνεις από εδώ και πέρα, θα κυνηγείς το όνειρό σου για την παρουσίαση, για την τηλεόραση, έχεις κάποιο σκοπό, λες, θα κινηθώ έτσι, ποιο είναι το σχέδιό σου? Η αλήθεια είναι ότι εκεί μέσα συνειδητοποίησα ότι μου αρέσει όλος αυτός ο χώρος και μπρος και πίσω από τις κάμερες. Όλο το επιτελείο μου αρέσει σε κάθε βαθμό, σε κάθε πόστο, το θεωρώ ενδιαφέρον. Δηλαδή μες στο σπίτι, εκτός του ότι προσπαθούσα να αποκομίσω πράγματα, να γράψω και ό,τι μας συμβούλευαν ο κάθε επισκέπτης, και έχουν μείνει στο τάμπλετ και εγώ θέλω τις σημειώσεις μου. Έπιανα τον εαυτό μου να παρατηρεί τα πάντα. Θα έκανες δουλειά ρεπόρτερ? Για να πάτε να μπείτε μέσα. Θα έκανες δουλειά ρεπόρτερ ή μόνο παρουσιάστρια? Νομίζω θα προσπαθούσα με όλη την καλή θέληση και πρόθεση να ξεκινούσα από το μηδέν σε οποιοδήποτε πόστο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπράβο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εφόσον μου αρέσει αυτός ο χώρος πραγματικά.